Το στρες καθορίζει πάρα πολλά στη ζωή μας, μέχρι σημείου που θεωρείται και η αιτιολογία όχι μόνο των αυτοάνωσων νοσημάτων, αλλά ακόμη και του καρκίνου. Και πολλές φορές ήρθαμε σε δυσκολία να εξηγήσουμε ένα επεισόδιο στρεσογόνο στην οικογένεια ή στους ίδιους που νόσησαν και ύστερα από μερικούς μήνες είχαν το διαβήτη. Ήταν ίσως το εκκλητικό αίτιο το στρες, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Από την άλλη μεριά, μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων έλεγαν ότι όχι, το στρες είναι καθαρά ψυχολογικό, δεν δρά. Ο καθηγητής κύριος Χρούσος είναι ειδικός επί του στρες και θα μας πει ίσως τους μηχανισμούς που πρέπει να έχει υπόψη του κάθε άτομο με διαβήτη και ως προς την αιτιολογία της πάθησής του, αλλά ιδιαίτερα για την καθημερινή διαβίωση. Κύριε Χρούσο, σας παρακαλώ να μας πείτε για το στρες και σαχαρώδης διαβήτης τύπος 1. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και εγώ την ΠΕΑΝΔΙ για την ευγενική πρόσκληση. Στα επόμενα 15 λεπτά θα προσπαθήσω να σας πω λίγα πράγματα για το στρες και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το διαβήτη και φυσικά την εποχή που ζούμε σήμερα, η οποία είναι μια εποχή στρες. Μπορώ να έχω την πρώτη διαφάνεια, παρακαλώ. Το επόμενο. Την επόμενη και την επόμενη. Η ομιλία μου έχει τρία μικρά κομμάτια. Καταρχήν θα πω δύο λόγια για το SARS-CoV-2, τον ιό, και για την νόσο COVID-19. Εν συνεχεία θα μιλήσω για την κατάσταση του στρες και τέλος για το διαβήτη τύπου 1 και πώς αυτό σχετίζεται με το στρες. Το επόμενο, παρακαλώ. Όπως γνωρίζουμε, ο ιός SARS-CoV είναι στην ουσία ένα μικροκυστίδιο, είναι ένα σακουλάκι λίπους, το οποίο μέσα περιέχει ένα RNA και γύρω-γύρω έχει αυτή την πρωτεΐνη ακίδα, η οποία στην ουσία είναι το κλειδί με το οποίο μπαίνει ο ιός μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα. Το επόμενο παράγραφο. Και εδώ βλέπετε αυτό που σας είπα. Έξω-έξω είναι η πρωτεΐνη ακίδα, μετά είναι η διπλή στιβάδα που αποτελείται από λίπος βασικά, είναι το RNA, φυσικά είναι αυτό το οποίο βοηθάει στην παραγωγή των πρωτεϊνών του ιού. Το επόμενο, παρακαλώ. Ο ιός που μπαίνει μέσα όπως και όλοι οι άλλοι ιοί, χρησιμοποιεί ένα σύστημα το οποίο ήδη υπάρχει μέσα στο κύτταρο. Φτιάχνεται δηλαδή το πέμπτο σύστημα, χώνεται μέσα και το χρησιμοποιεί. Και εκεί που το σύστημα είναι μαθημένο να παράγει τα λεγόμενα εξωσώματα που περιέχουν μέσα γενετικό υλικό και το περνάνε από το ένα κύτταρο στο άλλο, περνάει το δικό του γενετικό υλικό. Και μάλιστα εκεί που θέλει, λόγω του ότι περιέχει αυτή την πρωτεΐνη ακίδα γύρω-γύρω. Το επόμενο. Εδώ βλέπετε τον ιό, τα κόκκινα από κυστίδια και γύρω-γύρω πώς βγαίνει έξω από το κύτταρο. Το επόμενο. Εδώ βλέπουμε αυτή την πρωτεΐνη που σας είπα, την πρωτεΐνη ακίδα, η οποία ενεργοποιείται από ένα ένζυμο της μεμβράνης των ανθρωπίνων κυττάρων και απελευθερώνεται κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε να συμπαθήσει, να συναντήσει και να ενωθεί με αυτή την εικόνα, την ACE2. Αυτή η πρωτεΐνη είναι σχεδόν παντού, σε όλα τα κυττάρά μας. Ενώνεται λοιπόν και εν συνεχεία και μπαίνει μέσα στη μέση και περνάει μέσα στο κύτταρο. Μέσα στο κύτταρο. Το επόμενο, παρακαλώ. Τώρα, ο σάκης και ο ιός έχει πάει σχεδόν παντού στον οργανισμό. Μπορεί να προκαλέσει το θάνατο μέσω αναπνευστικής ανεπάρκειας, μέσω της λεγόμενης καταιγίδας κυτοκινών και βραδικινίνης, που δεν είναι τίποτα άλλο από το σοκ, δηλαδή παθαίνει ο άνθρωπος ένα είδος σοκ, και τρίτον, από τη λεγόμενη διάχυτη ενδοκυλιακή πήξη. Η τελευταία είναι μέρος της φλεγμονής, αλλά φαίνεται ότι κάτι παραπάνω υπάρχει. Η πρωτεΐνη ακίδα έχει ιδιαίτερη ειδικότητα την θρομβογένεση και τον σχηματισμό θρόμβων. Το επόμενο. Εδώ βλέπετε τα πρώτα ευρήματα στην Κίνα. Το ξέρουμε,
Ο ιός είχε μικρή προσβολή στους νεότερους ανθρώπους, όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο πιο πολύ ήταν, και όσοι είχαν υποκείμενα νοσήματα ήταν ακόμα χειρότερα. Και η νόσος ήταν βαρύτερη, αλλά και πιο πολύ ήταν η θάνατη. Το επόμενο. Εδώ βλέπετε τις διάφορες καταστάσεις που αύξαναν την ευαλωτότητα του ανθρώπου εκτός από την ηλικία, η υπερσαρκία, ο διαβήτης, οι καρδιακιακές νόσοι, το άσθμα κλπ. Όπως βλέπετε απάνω, γράφω τη λέξη χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι άλλα από τα αυτά που λέμε χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Και ο διαβήτης και ο τύπου 1 και ο τύπου 2 είναι ένα τέτοιο χρόνιο μη μεταδιδόμενο νόσημα. Και τολμώ να πω ότι και είναι και αυτό ένα χρόνιο μη μεταδιδόμενο νόσημα από μόνο του. Εδώ βλέπετε την κατάσταση στις μονάδες, ιδίως με παχύ σαρκά άτομα. Πολλοί από αυτούς έχουν διαβήτη τύπου 2. Το επόμενο. Εδώ βλέπετε πού βρίσκεται ο ιός σε σχέση με την μεταδοτικότητα. Είναι μεταξύ της παροτίτιδας και της ηλαράς. Είναι δηλαδή αρκετά μεταδοτικός. Και μάλιστα έχει κάνει αυτή την περίφημη μετάλλαξη Βραζιλίας και Νοτιοαφρικανικής Ένωσης. Είναι η ίδια, η οποία αυξάνει κατά πολύ τα δάτα του, αλλά και την δραστικότητά του. Το επόμενο. Ξέρουμε σήμερα ότι πρέπει στους αλγορίθμους που χρησιμοποιούμε στην επιδημιολογία να προσθέσουμε αυτούς που είναι εμβολιασμένοι. Όσο πιο πολλούς εμβολιασμένους έχουμε, τόσο και χαμηλώνει η πανδημία. Και το αποτέλεσμα είναι στο τέλος είναι να εξαφανίσουμε την νόσο τελείως. Αυτό ελπίζουμε με τους εμβολιασμούς. Το επόμενο, παρακαλώ. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, η κατάσταση του στρες. Το επόμενο. Κατά τη διάρκεια του στρες, και φυσικά όταν έχουμε τη λίμωξη στην COVID-19, έχουμε στρες. Είναι δύο σύνδρομα τα οποία διεγείρονται. Δύο προγράμματα του οργανισμού, απαραίτητα για να ξεφύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση. Το ένα λέγεται σύνδρομο του στρες και έχει κέντρο τον εγκέφαλο, και το άλλο λέγεται σύνδρομο της ασθένειας ή φλεγμονής ή ανοσιακό σύνδρομο, το οποίο έχει σαν κέντρο το ανοσιακό σύστημα. Το επόμενο, παρακαλώ. Εδώ δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται, αλλά ξέρουμε ότι τα στρεσογόνα ερεθίσματα περνάνε μέσω του θαλάμου στον εγκέφαλο. Ένα μέρος πάει στο σύστημα του στρες για να διεγείρει την παραγωγή κατεχολαμινών και κορτιζόλης. Ένα μέρος πάει στο φλεγμονή για να καθοριστεί η στρατηγική και τέλος παίρνεται μία απόφαση για το τι θα κάνει το άτομο. Αυτόματη απόφαση. Είναι εάν θα κλέψει, εάν θα σηκωθεί να ξεφύγει, θα τρέξει, εάν θα παγώσει και δεν θα κάνει τίποτα και στο τέλος εάν θα είναι απόλυτα λογικός και θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις καταστάσεις αντιστοιχούν στο θυμό, στο φόβο, στην κατάθλιψη και στην καλή λειτουργικότητα. Το επόμενο, παρακαλώ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πώς αντιστοιχεί η πάλη στο θυμό, η φυγή στο φόβο, η κατάθλιψη και το τελευταίο, η καλή performance, όπου το συναίσθημα απομακρύνεται, δεν υπάρχει και συνεπώς το άτομο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς συναίσθημα, λογικά. Το επόμενο, παρακαλώ. Ξέρω ότι οι άνθρωποι είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας με το φαινόμενο της ενσυναίσθησης. Υπάρχει στρες ενσυναίσθησης. Όταν υποφέρει ένα μέρος της κοινωνίας μας, υποφέρουμε όλοι. Και αυτό είναι κάτι φυσικό και εξετράζεται μέσα στον εγκεφαλό μας αυτή η λειτουργία. Το επόμενο, παρακαλώ. Και εδώ βλέπετε όλα τα στρεσογόνα ερεθίσματα και θα σας πω ειδικά ορισμένα που έχουν σχέση με το COVID. Καταρχήν, οι φυσικές καταστροφές πάνω-πάνω. Είμαστε στη μέση μιας φυσικής καταστροφής. Δεύτερον, οι φτωχοί την πληρώνουν χειρότερα, γιατί αυτοί είναι πιο στρεσαρισμένοι από το ξεκίνημα. Τρίτον, έχουμε τον περιορισμό. Ο περιορισμός της ελευθερίας είναι για τον άνθρωπο πολύ στρεσογόνος. Τέταρτον, έχουμε το πρόβλημα το επαγγελματικό και με την ανεργία. Μετά έχουμε το πρόγραμμα με το στρες
της ενσυναίσθησης. Έχουμε το στρες των χρονίων νοσημάτων και όλα τα χρόνια νοσήματα είναι από μόνα του στρεσογόνα. Έχουμε τη λίμωξη αυτή καθ' αυτή. Ορισμένοι από εμάς οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε στρες ή είναι παχύσαροι και λοιπά, έχουν τη δική τους φλεγμονή. Είναι μια, λέγεται παραφλεγμονή, διότι δεν βοηθάει να κάνει κακό και δυστυχώς ελαττώνει την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τα ερεθίσματα. Κοινωνικό jet lag και στο τέλος έχουμε και τις διάφορες συμπεριφορικές εξαρτήσεις, όπως το μεταμοντέρνο στρες, που είναι όλη αυτή η πληροφορία που βαδίζει, και το cyborg stress, που είναι αυτή η εξάρτηση που έχουμε αποκτήσει όλοι, πιο πολύ τουλάχιστον από εμάς, με τις οθόνες μας. Το επόμενο, παρακαλώ. Εδώ λοιπόν βλέπετε το σύστημα του στρες. Είναι ο άξονας των επινεφριδίων που παράγει κορτιζόλη μπροστά, και δεύτερον από πίσω είναι το κέντρο της εγρήγορσης και του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος, το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Όταν στρεσαριζόμαστε, και τα δύο αυτά συστήματα διεγείρονται, κοινωνούν το ένα με το άλλο και εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Και εδώ βλέπετε πώς τα δύο συστήματα καταλήγουν να διεγερθούν, τη ζώλη από τη μια μεριά, να παραχθούν κατεχολαμίνες, νορεπινεφρίνη και επινεφρίνη από την άλλη. Οι δύο κατεχολαμίνες παρέσουν έκρηση μιας κυτοκίνης φλεγμογόνου, που λέγεται εντελευκίνη 6, η οποία αυξάνει την περιφερική φλεγμονή, την κόπωση και την υπνηλία, παράγουν οι νευρώνες αυτοί οι μεταγλιακοί του περιφερικού νευρικού συστήματος CRH, το ίδιο και κάνουν αποκοκκίωση μαστοκυτάρων, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι όταν στρεσαριζόμαστε δεν παράγονται μόνο ορμόνες του στρες, αλλά παράγονται και ορμόνες της φλεγμονής. Και το χρόνιο στρες είναι στρες που οφείλεται στην υπερπαραγωγή ορμονών του στρες και υπερπαραγωγή ορμονών της φλεγμονής, του ανοσιακού συστήματος. Το επόμενο, παρακαλώ. Έχουμε στρες, έχουμε το κλασικό στρες με την κορτιζόλη και όλα αυτά που είπαμε, να μην χάσουμε χρόνο σε αυτό. Το επόμενο, έχουμε το στρες της ασθένειας, το νοσολογικό, το επόμενο slide, το οποίο το βλέπετε εδώ. Το επόμενο, και φυσικά σε κάποιον που έχει ένα λοιμώδες νόσημα, όπως COVID-19, είναι και τα δύο συστήματα διεγερμένα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εάν είναι περιορισμένη αυτή η διέγερση και υπερνικήσουμε το πρόβλημα του στρες, το συσογόνο ερέθισμα, τότε όλα πάνε στο φυσιολογικό. Εάν δεν υπερνικήσουν και είναι χρόνια, τότε κάνουν καταστροφή στον οργανισμό. Είναι η καταστροφή του χρονίου στρες, το οποίο συνδυάζεται και με δυσφορία. Το επόμενο, παρακαλώ. Και εδώ βλέπετε τι συμβαίνει με το συνδυασμό του εγκεφαλικού στρες και του στρες της φλεγμονής. Βλέπετε στην άκρη η συμπεριφορά της ασθένειας, αριστερά. Πάνω είναι το σύστημα της κόπωσης και του πόνου, διαγερμένο. Η οξία φάση είναι διαγερμένη. Η ιστική φάση είναι διαγερμένη. Και το σύνδρομο του στρες με την κορτιζόλη και τις κατεχολαμίνες επίσης διαγερμένο. Δηλαδή μιλάμε για ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα, το οποίο το έχω υπεραπλουστεύσει ηχεία. Εδώ. Παρακαλώ, το επόμενο. Και εδώ βλέπετε τα πώς διεγείρονται. Ξεκινάμε αριστερά με το σύστημα που είπαμε της ασθένειας που διεγείρεται, μετά οξία φάση, μετά ιστική αντίδραση και τέλος το εγκεφαλικό στρες, το οποίο βέβαια μεταφράζεται σε παραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια και κατεχολαμινών από το περιφερικό συμπαθητικό σύστημα και τον μυελό των επινεφριδίων. Το επόμενο, παρακαλώ. Και εδώ βλέπετε τι συμβαίνει οποτεδήποτε έχουμε στρες φλεγμονώδες, όπως έχουμε μεταβολές στον εγκέφαλο, οι οποίες κάνουν και με το σύστημα του στρες το εγκεφαλικό, αλλά και με το σύστημα του στρες της φλεγμονής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο εγκέφαλος αυτός φλεγμένη, το άτομο αισθάνεται άσχημα. Το επόμενο, παρακαλώ. Τώρα, όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια υγιή ομοιόσταση. Κάτι μας συμβαίνει, στρεσογόνο, όπως μια ηλίωση. Η φυσιολογία μας διεγείρεται το σύστημα του στρες, συνήθως το υπερνικάμε και γυρίζουμε εκεί που είμαστε πριν. Δηλαδή αυτή η καμπύλη που βλέπετε αριστερά πέφτει με εκεί που ήταν πριν.
Αυτή είναι μια καλή έκβαση του στρες. Όμως υπάρχουν και δύο άλλες καταστάσεις. Είναι η κατάσταση που λέμε κακόσταση ή δυσομοιόσταση, όπου η ισορροπία της ομοιόστασης δεν απόταξα. Είμαστε σε μια άσχημη, κακή ομοιόσταση, επιβιώνουμε μεν, αλλά κάνουμε καταστροφή στον οργανισμό μας και δεν αισθανόμεθα καλά. Πολλοί άνθρωποι με το χρόνιο αυτό COVID που έχουν πάθει, το λεγόμενο long COVID, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη μεριά, άνθρωποι οι οποίοι τρώνε, γυμνάζονται, κοιμούνται, κάνουν η ρύθμιση του στρες, καλή διαχείριση κλπ. Αυτοί συνήθως βρίσκονται σε μια καλή ομοιόσταση, η οποία στην ουσία είναι ανθεκτικούς. Στο επόμενο slide βλέπετε αυτό που λέμε ψυχοσωματική ανθεκτικότητα. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, ώστε να είμαστε ανθεκτικοί σε οτιδήποτε στρεσογόνο ερέθισμα, ακόμα και το ερέθισμα μιας ίωσης όπως αυτή. Τι σημαίνει αυτό ότι είμαστε ανθεκτικοί? Σημαίνει ότι δεν ταρασόμεθα ψυχολογικά ή σωματικά. Και αν ταραχτούμε έστω λίγο, επανερχόμεθα γρήγορα στη φυσιολογία μας. Αυτό λοιπόν είναι ειδικά αυτή την περίοδο. Πάμε επόμενο. Πάμε να πω δύο λόγια για τα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή είπα πάνω από 150 εμβόλια. Πάμε στο παρακάτω. Αυτά που χρησιμοποιούμε μέχρι στιγμής είναι τα mRNA, αγγελιοφόρο RNA, και τα viral vector DNA vaccines. Έτσι. Πάμε στο παρακάτω, παρακαλώ, το επόμενο. Εδώ βλέπετε, πάνω-πάνω είναι τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna και πιο κάτω είναι της Astra και άλλα, Johnson & Johnson κλπ. Αυτές τις τεχνολογίες. Το επόμενο, παρακαλώ. Και οι δύο χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, βλέπετε εδώ αριστερά, είναι χρησιμοποιούμε ή το mRNA κατευθείαν το μεταφράζουμε ή το δίνουμε μέσα σε ένα βέκτορα υλικό, μπαίνει μέσα ο ιός στο κύτταρο, πάει στον πυρήνα, το DNA γίνεται RNA και το RNA μεταφράζει σε πρωτεΐνη η οποία προκαλεί την αντιγονική αντίδραση του οργανισμού. Το επόμενο. Και εδώ βλέπετε πώς λειτουργούν τα εμβόλια όπως τη Άστερα και το Johnson & Johnson και το Sputnik που έχουν να κάνουν με την έκφραση DNA της πρωτεΐνης αυτής της COVID. Το επόμενο, παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Να ξέρετε ότι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι τα εμβόλια που είναι με το mRNA θεωρητικά ίσως είναι ασφαλέστερα. Το λέω αυτό διότι και η κατασκευή τους και η κοινότητά τους είναι πάρα πολύ απλές. Το επόμενο, παρακαλώ. Παραδείγματος χάρη, της Pfizer το εμβόλιο έχει 11 συστατικά. Είναι το mRNA της πρωτεΐνης Spike, είναι 4 λιπίδια, 4 άλατα και η σουκρόζη. Πάμε παρακάτω. Όλα τα εμβόλια έχουν εξαιρετική απόδοση. Ακόμα και με την πρώτη δόση έχουμε τα ανθεκτικότητα αποκτούμε με τα εμβόλια που αυτή τη στιγμή επόμενο. Και επίσης, εντυπωσιακά, τα εμβόλια αυτά έχουν ελάχιστες πανέργειες. Καταρχήν, υπάρχει αυτό το mini sickness syndrome. Η πρωτεΐνη αυτή που δίνουμε μέσα στο εμβόλιο είναι φλεγμονώδης. Κάνει μια μικρή φλεγμονή. Οι γυναίκες την αισθάνονται καλύτερα από τους άντρες. Έχουμε αλλεργίες που προκαλούν όλα τα εμβόλια, αλλά και τα πιο πολλά φάρμακα. Και τέλος, έχουμε και αύξηση της πυκτικότητας του αίματος. Είναι πάρα πολύ σπάνια, εμφανίζεται με όλα τα εμβόλια. Αυτό το οποίο έχει κυρίως κακοφημιστεί, ας πω, είναι της Άστρα, αλλά η πιθανότητα να πεθάνει κανείς από εμβόλιο της Άστρα είναι 1 εκατομμύριο. Τα εμβόλια, τα mRNA και αυτά προκαλούν θρομβωτικά επεισόδια, ακριβώς όπως και της Άστρα. Η χρήση των εμβολίων, οπωσδήποτε, θα μας βοηθήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα ξεφύγουμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα, όπως η διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή είναι το κύριο. Μπορέσουμε να πάρουμε αρκετά για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όσο πιο πολλούς. Η προτεραιοποίηση, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά από την Επιτροπή Εμβολίων,
όπως έγινε και σε άλλες πολλές χώρες. Η Ελλάδα ήταν από τις καλύτερες. Πάμε παρακάτω. Ακόμα η Επιτροπή Εμβολίων έφτιαξε και αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Δίνουν τα εμβόλια με μεγάλη λεπτομέρεια ακριβώς πώς να το δώσουν και τι να προβλέψουν. Το επόμενο. Και τώρα να πω δύο λόγια για ένα. Και το COVID και το στρες. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο. Πριν από πολλά χρόνια, το 1993, είχα μελετήσει στο NIH νέους με διαβήτη τύπου 1 και βασικά αυτό που είχα κάνει, τους είχα μετρήσει την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη σαν ένα δείγμα δείκτη ελέγχου και τους είχα μετρήσει και την ελεύθερη κορτιζόλη ούρων. Πώς έχουν. Υπήρχε λοιπόν μια εξήγηση. Όσο χειρότερη ήταν η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, όσο περισσότερο, τόσο πιο πολύ ήταν και η κορτιζόλη. Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός των ασθενών αυτών. Αυτοί που είχαν γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από το 7 είχαν φυσιολογική κορτιζόλη. Πάμε στο επόμενο. Θα σας δείξω τώρα μια μεγάλη μελέτη που μόλις ανακοινώθηκε στην ενδοκρονική εταιρεία, την Αμερικανική. Κοιτάξανε περίπου 500.000 άτομα από διάφορα κέντρα και τους χαρακτηρίσανε πολύ καλά από ό,τι πάσουν. Σε αυτούς τους 500.000 περίπου οι 3.000 είχαν διαβήτη τύπου 1. Πότε το slide. Το επόμενο. Τα αποτελέσματα είναι ότι τα άτομα, οι διαβητικοί που είχαν κάτω από 7% γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη επίπεδα είχαν πιθανότητα να ζήσουν, να πεθάνουν, να διασωληνωθούν κλπ. Ίδια με τα άτομα τα φυσιολογικά. Όμως, τα άτομα αυτά, τα οποία ήταν πάνω από 9 η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη τους, είχαν 10 φορές παραπάνω πιθανότητα να έχουν όλες αυτές τις καταστάσεις και μάλιστα μετά το 9 η αλλαγή προς το 10 και το 11 ήταν λογαριθμική. Έφτασε δηλαδή μέχρι 30% παραπάνω ο ρίσκος. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντική η ρύθμιση, η καλή ρύθμιση του διαβήτη στο το πώς θα τα ανταποκριθούν τα διαβήματα τέτοιου είδους μεγάλα στρες, όπως είναι το στρες αυτής της ίωσης της COVID-19. Το επόμενο. Αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως. Κάτω από 7 με 9 παραπάνω και μετά το 9 αρχίζει λογαριθμικά. Πάμε παρακάτω. Να ξέρετε ότι οποιοδήποτε, αυτό που βλέπετε δεξιά, έχει χρόνιο στρες και χρόνια νόσο, αυτά πάνε μαζί, το άτομο αυτό σε ιώσεις και σε διάφορες άλλες καταστάσεις, διότι δεν είναι το νοσολογικό του σύστημα. Και το πώς ζούμε τη ζωή μας, δηλαδή το τρόπο ζωής, και την άλλη μεριά είναι οι καθημερινές συνθήκες της ζωής, η οικογενειακή δομή, η οικονομική δομή και η κοινωνική δομή. Μαζί άτομα και κοινωνίες μιλήσουμε έτσι ώστε να μην είμαστε στρεσαρισμένοι και ώστε να είμαστε ανθεκτικοί σε οτιδήποτε είδους στρεσογόνα ερεθίσματα. Το επόμενο παρακαλώ. Και εδώ τελειώνω λέγοντας ότι πιστεύω ότι μιλήσαμε όλους τους ηλικιωμένους, δεν θα μας φύγουνε τόσο γρήγορα όσο θα φεύγανε με το COVID, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας με τη σωστή, αυτά που έχουν διαβήτη, με τη σωστή έλεγχο, τη σωστή διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Χρούσο, διότι με τρόπο επαγωγικό μας δείξατε τη σημασία του στρες και ιδιαίτερα στα άτομα με διαβήτη.